Θολές παραμένουν οι προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατασκευή νέων φυλακών στην περιοχή των Ιωαννίνων. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και οι τοπικές αρχές έχουν απασχολήσει αρκετές φορές την ηγεσία του Υπουργείου, δεδομένου ότι το σοφρονιστικό κατάστημα Σταυρακίου έχει ξεπεράσει προπολού τις δυνατότητές του. Πριν λίγο καιρό οι κρατούμενοι προχώρησαν σε απεργία πείνας, ενώ μόλις 2 εβδομάδες πριν η τοπική κοινωνία έγινε αποδέκτης της εικόνας δεκάδων λαθρομεταναστών στιβαγμένων στο τμήμα μεταγωγών λόγω της έλλειψης χώρων στις φυλακές Σταυρακίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος ανάπτυξης των υποδομών δικαιοσύνης και δημιουργίας σοφρονιστικών καταστημάτων. Ωστόσο, η δημιουργία νέων φυλακών στην περιοχή των Ιωαννίνων δεν φαίνεται εφικτή, τουλάχιστον άμεσα. Με αφορμή τα εγγένεια του κτηρίου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης παραδέχθηκε πως το πρόβλημα στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι υπαρκτό, υπογραμμίζοντας πως θα επιληθεί με την ανοικοδόμηση νέων φυλακών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Είναι το πρώτο έργο που εγγενιάζουμε στους 6 μήνες που είμαι Υπουργός της Δικαιοσύνης. Θα συνεχίσουν με μια πλειάδα άλλων έργων υποδομής στη δικαιοσύνη. Ήδη έχουμε σχεδιάσει και ήδη τον επόμενο καιρό, τις επόμενες μέρες, θα εγγενιάσουμε μια σειρά δικαστικών μεγάρων και φυλακών. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Θα το αντιμετωπίσουμε με την ανοικοδόμηση καινούριων φυλακών. Όπως σας είπα, εντός των ημερών εγγενιάζουμε, μεθαύριο μάλλον, τις φυλακές στον Ελαιώνα και έπονται και άλλες. Έχουμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα μέσα στο 2008. Θα εγγενιάσουμε γύρω στις 4-5 φυλακές, οπότε εκ των πραγμάτων θα έχουμε μία αποσυφόρηση. Ωστόσο, στις επιδιώξεις μας είναι πραγματικά να δημιουργηθεί υποδομή σοφρονιστικών καταστημάτων. Έχω δώσει εντολή στη Θέμιδα να προχωρήσει και πιστεύω μέσα στον επόμενο χρόνο, 1,5 χρόνο, να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα.